Αλήθεια σου λέω. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα, χωρίς πλάκα. Και να μαγειρεύεις και να είσαι με φαν. Εντάξει, είσαι λίγο παλτό στα αθλήματα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Και άμα τάγει κιόλα, θα είσαι ένα σούπερ χιουμάνο. Ξέρω που το καλοδάζουν. Αλλά α πω κάτι, κάτι που σκεφτόμουν και θέλω να με βοηθήσετε. Αυτό ο συλλογισμό που δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό, αλλά και το σκεφτόμουν. Ότι λέω ότι αυτό που συνέβη, το ότι να πάει ο Μάνος στην αντίπερα οχθή, δηλαδή στην αντίπαλη ομάδα, ένα πράγμα είχαμε που υπερτερούσαμε, χωρίς να θέλω να υπόσω σε κάτι, είναι ότι υπερτερούσαμε στους άντρες. Κατάλαβα ότι το αποτέλεσμα έρχεται από εκεί. Ότι αν οι γυναίκες οι δικές μας δεν καταφέρουν να πάρουν ένα-δύο πόντους, δεν μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα των παιχνιδιών. Είναι καθαρά στο θέμα των γυναικών. Πιστεύω ότι περισσότερο το είπε για να έχουμε το ενώσμα να γίνουμε καλύτερες. Από την άλλη, δεν προλαβαίνω να βάλω πολλά κιλά για να κουβαλήσω βαριές μπάλες. Έχετε καταλάβει κάτι που είναι πολύ σημαντικό? Ότι μόνο και μόνο που μένετε κοντά μου παίρνετε ένα 40%. Τι άλλο να πετάξω, τι άλλο, πάω να φέρω τίποτα μπισκότα να το πετάξουμε.